Εντείνονται τώρα οι έρευνε των Βελγικών Αρχών για το σκάνδαλο του Κατάρ Γκέιτ, ενώ φαίνεται ότι ο φερόμενο ω εγκέφαλο του κυκλώματο, ο Ιταλό Παντσέρη και ο στενός συνεργάτη του Τζιόρτζι, επιχειρούν ένα ιδιότυπο παζάρι με τι πληροφορίε που παρέχουν, παζάρι για να πέσουν στα μαλακά Γεωργία Λαγού άλλα πρόσωπα που του ενδιαφέρουν. Ακριβώ, Γιάννη, κυρίε και κύριοι, οι έρευνε σε Βέλγιο και Ιταλία προχωρούν. Όλο και κάθε μέρα έρχονται στην επιφάνεια περισσότερα στοιχεία. Στόχο των βελγικών αρχών είναι να δουν μέχρι που έχει απλώσει τα πλοκάμια του το Κατάρ μέσα στο Ευρωκοινοβούλιο. Τώρα, σύμφωνα με τον Ιταλικό τύπο, ο φερόμενο ω ενορχιστρωτή Αντώνιο Μπαντζέρη αλλά και ο Φραντζέσκο Τζόρτζι επιχειρούν να κάνουν παζάρια με τι αρχέ για να τύχουν ευνοϊκότερη μεταχείριση. Του δίνουν δηλαδή άλλα πρότυπα. Για να προστατεύσουν την κόρη και τη σύζυγό του, ο Παντσέρη, την Εύα Καηλή, ο Τζιόρτζι, από ό,τι καταλαβαίνω. Ακριβώ. Ο Αντώνιο Παντσέρη θέλει να προστατεύσει την 38χρονη κόρη του δικηγόρο Σίλβη, αλλά και την σύζυγό του, που όχι μόνο σύμφωνα με τι διαρροέ από τον Ιταλικό τύπο είχαν ανάμειξη στο. είχαν, ήξεραν για, τον... για, τα... για τι κινήσει του... του, πατέρα και, και του σύζυγου. Και απολάμβαναν για την τριφυλή ζωή με τα χρήματα αυτά. Ακριβώ, αλλά είχαν και ανάμειξη. Το ίδιο πρόκειται να γίνει και στον ίδιο δρόμο, είναι και ο Φραντζέσκο Τζόρτζι με υπάρχει την Υπάρχει εδώ κόρη. ένα ερώτημα, το θέτει και η Λεσουάρ η εφημερίδα, εάν η Ευρωπαϊκή Ένωση θα τολμήσει να τα βάλει απευθεία με το Κατάρ, τη στιγμή κατά την οποία παίρνει φυσικό αέριο από τους Καταριανούς. Λόγω του ενεργειακού, η Λεσουάρ και ο ορθογράφος της Λεσουάρ λέει πως υπάρχει προβληματισμός και σκεπτικισμός αν τελικά η Ευρώπη, το Κατάρ αντίστοιχα θα, θα, έρθουν σε ρήξη.